Ξεκινά το έργο της μεταφοράς και διανομής νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς ΔΙΤ. Αυτό ανακοινώθηκε μετά τη δημιουργία Επιτροπής ΔΙΤ υπό την Προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την Ξάνθη, ιδιαίτερη μέρα και για μένα. Έχω την τιμή να έχω προσκεκλημένο τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Χριστιανά Καλογύρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσατε. Κάναμε μια περιοδία και ο Υπουργός είδε από κοντά δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού μας που είναι στη λοβάτη της τοπικής οικονομίας. Είμαστε εδώ, δίπλα στον Νέστο, το ποτάμι το οποίο χωρίζει το νομό μας με την Καβάλα. Όπως έχω πει και παλιότερα, είμαστε ένας νομός πάρα πολύ τυχερός, γιατί έχουμε, κύριε Υπουργέ, έχουμε παραποτάμιο, παραθαλάσσιο και πάρα πολύ ωραίο ορεινό διάδρομο στο νομό μας. Το ζήτημα του Νέστου είναι το όραμά μας για το αρδευτικό, ένα πράγμα το οποίο το συζητιέται πάρα πολλά χρόνια. Το όραμα αυτό γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα έργο τεράστιας οικονομικής και περιβαλλοντικής σημασίας για τον τόπο. Θα αλλάξει εντελώς την γεωργική ταυτότητα του νομού μας. Θα αναβαθμίσει τον κάμπο μας, θα μειώσει το κόστος της παραγωγής. Ταυτόχρονα το έργο αυτό είναι και ένα έργο φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς θα μειώσει κατά πολύ τις απώλειες νερού προς τη θάλασσα. Εγώ από την πλευρά μου, από την πρώτη στιγμή που εκλέχθηκα βουλευτής, θυμάμαι τις ημερομηνίες κάπου τον Αύγουστο, επισκέφτηκα τον Πρωθυπουργό και ζήτησα, το πρώτο πράγμα που ζήτησα ήταν το αρδευτικό. Σε συνόηση με τον φίλο Χρήστο Μέτιο, τον Περιφερειάρχη μας, και με τον Νίκο τον Εφρεμίδη, αργότερα τον Περιφερειάρχη Ξάνθης, ο οποίος ήρθε και αυτός και επισκεφτήκαμε την προηγούμενη ηγεσία του ΙΠΑΤ. Και τονίσαμε το πόσο αναγκαίο είναι να γίνει αυτό το έργο. Νιώθω ευγνώμων απέναντι και στην κυβέρνηση και στην ηγεσία του ΙΠΑΤ, την προηγούμενη και την τωρινή, για όλες τις ενέργειες που έχουν κάνει μέχρι τώρα, επίσης και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε αυτό το έργο να υλοποιηθεί. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το ζωτική σημασία σε αυτό το έργο η κυβέρνηση προτίθεται να το υλοποιήσει. Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίησή μου, γιατί ένα τόσο σπουδαίο και αναπτυξιακό έργο, ένα καθολικό αίτημα όλων των φορέων, όλου του αγροτικού κόσμου της περιοχής, δρομολογείται ή ξεκινάει η δρομολόγησή του. Και αυτό χάρη στην προσπάθεια που έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και καλωσορίζω φυσικά τον κύριο Λιβανό και τον κύριο Οικονόμου και την κυρία Καλογύρου, την ηγεσία του Υπουργείου, γιατί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα έπρεπε να δρομολογηθούν μια σειρά από διαδικασίες, μια σειρά από βήματα, ώστε να μπορέσει να ετοιμαστεί και να προχωρήσει με ΣΔΙΤ, νομίζω, όπως θα μας εξηγήσει και ο Υπουργός στη συνέχεια. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν στην ηγεσία του Υπουργείου και την προηγούμενη ηγεσία για ό,τι έκαναν και φυσικά στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, γιατί αγκάλιασε το θέμα και δρομολόγησε αυτή τη διαδικασία.